Πάμε δημοσιογραφικό σχόλιο. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθέατες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά και όχι τόσο πολύ όσο σχεδίαζε, γιατί είχαμε ένα ζήτημα με το Skype. Πάντα δημιουργούνται προβλήματα με την τεχνολογία, αν και μας λύνει πολλές φορές τα χέρια, το έχουμε πει πολλές φορές. Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αλβανία. Στο τελευταίο μέρος της επίσκεψης, ο Μητσοτάκης συνοδευόταν από τον Αλβανό ομολογό του, τον Αλβανό εφιέστατο Έντι Ράμα. Στέφανε, πώς είδες την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Νότια Αλβανία, στις μειονοτικές περιοχές? Ήταν μια επίσκεψη που αναμένονταν από τους ομογενείς εκεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω στην επίλυση ζητημάτων που σας αφορούν. Τη δέσμευση αυτή την εξέφρασε ενώπιον εκατοντάδων ομογενών. Στο σύντομο χαιρετισμό του στην κεντρική πλατεία της Δερβιτσάνης, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας στο πλευρό τον Αλβανό ομολογό του, τον κ. Ράμα, που τον υποδέχθηκε στο γήπεδο του Μειονοτικού Δήμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον κ. Ράμα υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική εθνική μειονότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Αθήνα παραμένει αρρωγός στην ενταξιακή προοπτική των τυράννων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία αξίζει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε. Όσο προκόβει η Αλβανία, θα προκόβει και η εθνική μας μειονότητα. Ναι, ναι. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά. Έτσι. Και επισήμανε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των διμερών σχέσεων και στην οικονομία και στις υποδομές. Είχε 30 χρόνια να πάει, 31 χρόνια να πάει Έλληνας Πρωθυπουργός. Από τον πατέρα του, τον Κώστα Μητσοτάκη. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που είχε πάει. Και στη Χιμάρα δεν είχε πάει ποτέ, έτσι, κανένας Έλληνας. Ναι. Και αυτό είναι ένα κενό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έπρεπε πολύ πιο συχνά οι Έλληνες Πρωθυπουργοί να επισκέπτονται. Να επισκέπτονται. Από τους αυτές τις περιοχές. Κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα. Και ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι νιώθει μεγάλη τιμή που είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χιμάρα. Το κάνει προεκλογικά. Το κάνει προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά και έτσι, ναι, είναι πολύ χρήσιμο. Είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών η μειονότητα. Και έτσι πρέπει να χρησιμοποιείται. Θα έπρεπε να ήταν πιο συχνές οι επισκέψεις Ελλήνων πρωθυπουργών σε αυτές τις περιοχές, σε κάθε περίπτωση. Εκεί μόνο θετικές θα μπορούσε να είναι. Ναι. Τόνισε ένα που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και για τους μειονοτικούς, για τους κατοίκους της περιοχής, δηλαδή τους βορειοπυρώτες. Είμαι και θα παραμείνω υποστηρικτής της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και η υποχρέωση της Αλβανίας είναι ο πλήρης σεβασμός των δικών σας δικαιωμάτων στο θέμα αυτοπροσδιορισμού, μάλιστα, στο θέμα της γλώσσας και στο ζήτημα των περιουσιακών σας δικαιωμάτων, γιατί προβλήματα. Αν θυμόμαστε τη Χιμάρα, το τι είχε γίνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Που τους γκρέμιζαν τα σπίτια και τα παίρναν όλα. Ναι, ναι. Έχουν προβλήματα. Ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο πραγματικά υπήρξε πολύ μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Επίσης υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της διείσδυσης της Τουρκίας στην Αλβανία, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί διπλωματικά σε κάθε περίπτωση. Και ένα εργαλείο αντιμετώπισης είναι και η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Επαναλαμβάνω, τεχνικό είναι το σχόλιο. Ναι, Στέφανε, ολοκλήρωσε. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την υπογραφή του συνυποσχετικού για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αλβανία και επέμεινε ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε πολιτισμένες χώρες. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να μην ξεχνάμε το ρόλο που παίζει η Τουρκία και την αποδοχή αυτού του ρόλου. Απλώνει ένα πολύ μακρύ χέρι που περνάει πάνω από τη χώρα μας και φτάνει στην Αλβανία. Έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις εκεί με έργα και άλλους. Και άλλες δωρεές η Τουρκία, με αποτέλεσμα μέχρι τελευταία οι Αλβανοί προμηθεύτηκαν και Bayraktar. Drones, ναι. Εξοπλισμένα. Τα Bayraktar προμηθεύτηκαν οι Αλβανοί από την Τουρκία. Δηλαδή, μάλιστα, οι Τούρκοι δεν αφήνουν ένα παιχνίδι να πάει χαμένο το οποίο το έχουν ξεκινήσει όπως έχουν κάνει και σε άλλες περιοχές. Και τόσο μακριά από τα σύνορά τους, έτσι. Και τόσο μακριά βέβαια, από τα σύνορά τους. Ακριβώς. Αυτό να πρέπει να αντιμετωπίσουμε διπλωματικά. Δεν τα καταφέρνουμε πολλές φορές. Δεν τα καταφέρνουμε πολλές φορές διπλωματικά. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Πύρος Δήμας, ο οποίος είναι από τη Χιμάρα και προφανώς συγκινημένος, έκανε λόγο για ιστορική μέρα και είπε ότι θα ερχόμουν και από την άλλη άκρη του κόσμου. Ωραία. Και δεν θα το έχανα με τίποτα αυτό. Να πούμε εδώ ότι ρωτήθηκε από
σε συνέντευξη που έδωσε Αθηναϊκό κανάλι, εάν θα είναι υποψήφιος, γιατί ρωτήθηκε από τον συνάδελφο ότι πιθανόν να είστε αυτό, επειδή οι μέρες είναι και περίεργες τώρα, είμαστε προεκλογική περίοδο, και απάντησε όχι αυτή τη φορά. Στο μέλλον ίσως μπορεί, αλλά αυτή τη φορά όχι, δεν σκοπεύω να ασχοληθώ. Υπήρξε με την πολιτική. Υπήρξε βουλευτής, να πούμε, ο Δήμας με το ΠΑΣΟΚ. Έχει υπάρξει βουλευτής του Ελληνικού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι θα ανοίξει τον Ιανουάριο, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι, Στέφανε. Είπε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου να πάρουν και οι Έλληνες ομογενείς το βοήθημα που παίρνουν και οι υπόλοιποι πολίτες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στις εκλογές, γιατί έχει ανοίξει για τα καλά πλέον η συζήτηση. Μπαίνουμε στο 23 σε ελάχιστες μέρες. Είναι εκλογικό έτος και για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι προεκλογική χρονιά, είναι εκλογική χρονιά. Θα μείνουμε στις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Ο Βορύδης τον ακούσαμε να λέει ότι πριν το Πάσχα η πρώτη διαδικασία, στα μέσα Μάη η δεύτερη διαδικασία. Αυτό που είχαμε πει και εμείς, Βλάση. Έτσι είχαμε πει και εμείς, λοιπόν. Έχουμε δώσει πολλές ημερομηνίες κατά καιρούς εμείς. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Πάμε να δούμε. Όχι, όχι. Πάμε να δούμε λίγο ονόματα, Στέφανε. Αυτό. Πάμε να δούμε ονόματα για εθνικές βουλευτικές εκλογές. Νέα Δημοκρατία. Για να, κατά πάσα πιθανότητα να πούμε, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει και με τη νέα απογραφή πενταεδρική η εκλογική περιφέρεια Ιωαννίνων, ο νομός Ιωαννίνων. Ένα. Και πάμε στα ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω ονόματα, πρόσθεσε κι εσύ ή κάνε οποιοδήποτε σχόλιο. Είναι Τασούλας, σίγουρα υποψήφιος βουλευτής εδώ. Από και πέρα Κεφάλα, σίγουρα, την είχα πριν λίγο. Αμοιράς δηλώνει ότι εδώ θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ο Σταύρος Καλογιάννης δεν έχει πει ακόμη αν θα είναι, πού θα είναι, τι θα είναι. Θα το ανακοινώσει ένα μήνα πριν τις εκλογές, μου έχει πει, δεν το λέει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι εκλόγιμες θέσεις είναι κατηλημένες. Η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και δημοσκοπικά, αν δει κανείς, και με αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές, δύο κατά πάσα πιθανότητα, το πολύ με ελάχιστη πιθανότητα, τρεις βουλευτές. Το πολύ και με μικρή πιθανότητα, τρεις. Το πιο πιθανό είναι δύο βουλευτές. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι σημερινοί βουλευτές έχουν προβάδισμα και κανένας δεν ενδιαφέρεται σε αυτή τη φάση να είναι υποψήφιος πέραν των τεσσάρων. Στέφανε. Είναι γεγονός, Βλάση, ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινούν όλα. Ότι ναι μεν μπορεί να παραμένει πενταεδρικός ο νομός Ιωαννίνων, αλλά όμως πλέον δεν βγάζει τέσσερις, δεν μπορεί να εκλέξει με κανένα τρόπο τέσσερις βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, αν εκλέξει, αν η εκλογή είναι δηλαδή 2-2-1, που το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα, σημαίνει ότι δύο εκλέγονται. Ποιοι θα είναι από τους δύο οι εκλεγόμενοι? Σίγουρα αυτοί που έχουν και την υποδομή και τις γνωριμίες και τις εξυπηρετήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα, αυτοί που έχουν και θα δούμε και δύο από τους νέους βουλευτές, αν δεν βάλει ο κύριος Καλογιάννης, μπορεί να μην ξανά είναι. Δεν ξέρω, θα δούμε πάντως μόνο δύο να εκλέγονται. Δεν υπόλοιποι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Γι' αυτό και από τους νέους υποψηφίους χάθηκε το ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα από τις γυναίκες δεν υπάρχει, υπάρχει μηδενικό ενδιαφέρον. Έτσι είναι. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Τασούλας ως πρόεδρος Βουλής βλέπουμε να κάνει παρεμβάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, δηλαδή έχει εντείνει τις προσπάθειές του για μια παρουσία στην περιοχή, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η επαναδραστηριοποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, τι σημαίνει? Συσπήρωση των δικών του ψηφοφόρων. Μάλιστα. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω πολύ χρόνο, Στέφανε. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε αναλυτικότερα. Και το θέμα, και ξεχνάμε, και του Υπουργού, του κυρίου Αμυρά, ναι, που κι αυτός δεν αφήνει να πάει χαμένη η θέση του Υφυπουργείου την οποία κατέχει. Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ, με Ρόπι Τζούφι, Γιάννη Στέφος, Θανάσης Οικονόμου. Αυτοί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υποψήφοι. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες γυναίκες, Σουλελέ, Τσολιού, Λέκα, τρεις γυναίκες για δύο θέσεις, μαζί με την Μερόπη Τζούφη, τρεις γυναίκες λοιπόν. Σουλελέ, Τσολιού, Λέκα είναι τρεις για δύο θέσεις. Και οι θέσεις των ανδρών, έχουμε Στέφο Οικονόμου, όπως είπα, σχεδόν σίγουρα. Έχουμε ακόμη δύο θέσεις ανδρών, οι οποίες διεκδικούνται από τέσσερις, από τους Αλμπάνη, Φίλιο, Γρίβα και Ζάψα.
Ναι. Στέφανε. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε στην άκρη και τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον Σάβα Δημητριάδη. Επειδή το δικό μου το ρεπορτάζ με τα κεντρικά τουλάχιστον, που προσπάθησα να έχω κάποιες πληροφορίες, μια και μου είπες ότι θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, είναι τα ονόματα αυτά τα οποία, όπως τα ανέφερες, ακούγονται, αλλά παίζουν διάφορες τριπλέτες προκειμένου. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Προσπαθεί να βρει άτομα τα οποία θα έχουν διεισδυτικότητα. Αυτό είναι το στοίχημα όλων. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και όσο πιο γίνεται δεξιά και αριστερά. Δηλαδή να έχουν πρόσβαση να μαζέψουν περισσότερους ψήφους. Πάμε στο Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ. Και ο κύριος Αλμπάνης και ο κύριος Φίλος θεωρούνται ικανότατοι ως προς αυτό. Για να δούμε. Πάμε στο Πασόκ. Εδώ έχουμε πέντε άνδρες, πέντε ανδρικές υποψηφιότητες. Έχουμε πολύ περισσότερες, αλλά πέντε είναι οι πιο κυριαρχές. Γάτσιος, Μανταλόβα, Ζαρμπαλάς, Τσίμαρης, Δημητρίου. Αυτές οι πέντε υποψηφιότητες αντρικές, οι πέντε υποψήφοι διαγωνίζονται, διεκδικούν τέσσερις θέσεις. Ένας από αυτούς θα είναι έξω. Οι πληροφορίες βέβαια λένε ότι υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτοί είναι οι επικρατέστεροι. Γάτσιος, Μανταλόβα, Ζαρμπαλάς, Δημητρίου, Τσίμαρης, το λέω τυχαία, ούτε αλφαβητικά. Ένας από αυτούς δεν θα είναι. Στις γυναικείες υποψηφιότητες να βάλω την κυρία Ντίνα Μπακόλα, η οποία θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, κυρία Μπακόλα, ναι, είναι γνωστή στην πόλη. Τώρα, περισσότερο παίζουν οι γυναικείες υποψηφιότητες, οι υπόλοιπες δεν παίζουν, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω, ως σοβαρή πιθανότητα, αλλά οι αντρικές υποψηφιότητες είναι αυτές. Δεν έχει εκδηλωθεί και το ανάλογο ενδιαφέρον. Είναι αυτές οι πέντε για τέσσερις θέσεις και εδώ να πω ότι ο πρώτος, η πρώτη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι βουλευτής. Ναι. Γιατί πιθανόν το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει έναν βουλευτή. Οπότε λογικό είναι όλοι να ενδιαφέρονται για αυτή την ιστορία. Ποιος θα είναι τώρα εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη πείρα και τη μεγαλύτερη δυναμική? Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Ευχαριστώ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με Skype, γιατί σήμερα ήμασταν τηλεφωνικά, γι' αυτό είναι ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε μετά τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε λίγο χρώμα γιορτής τώρα.